Καλώς ορίσατε σε μια παραγωγή του Love Radio 88,2. Love 88,2. The Podcast. Μια σειρά επεισοδίων για να γνωρίσετε τους καλλιτέχνες της Λέσβου. Μαζί μας το πρώτο επεισόδιο, ο Πάνος Γαλινός. Love 88,2. The Podcast. Ο Πάνος Γαλινός γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Μυτιλίνη. Κάνει την πρώτη του επαφή με το τραγούδι στη χοροδία του γυμνασίου και του λυκείου, ενώ παράλληλα αρχίζει και μαθαίνει μόνος του κιθάρα. Η μουσική ήταν κάτι που τον κέρδισε από πολύ μικρή ηλικία. Έτσι, συμμετέχοντας σε χοροδίες και σχήματα, ξεκίνησε τις εμφανίσεις του σε εκδηλώσεις στο νησί της Λέσβου. Ο Πάνος Γαλινός είναι το παράδειγμα του καλλιτέχνη που αγαπά τον τόπο του. Συμμετέχει κάθε φορά που θα του ζητηθεί από κάποιον φορέα σε φιλανθρωπική ή παιδική εκδήλωση. Το 2010 κυκλοφορεί το πρώτο του τραγούδι με τίτλο Ανώνυμα, ένα digital single σε στίχους και μουσική δική του, ενώ δύο χρόνια αργότερα κάνει την πρώτη του συνεργασία με τον Δημήτρη Σαρή στο τραγούδι «Ιερά Οδός», σε μουσική του Πάνου Γαλινού και στίχους του Δημήτρη Σαρή. Έκτοτε η καλλιτεχνική του πορεία λίγο πολύ γνωστή. Πολλές συνεργασίες με καλλιτέχνες της Λέσβου, με καλλιτέχνες πανελλαδικής αναγνωρισιμότητας, αλλά και καλλιτέχνες διεθνούς βεληνικούς. Πάμε να γνωρίσουμε τον Πάνο Γαλινό. Στο πρώτο αυτό επεισόδιο θα καλωσορίσουμε τον Πάνο Γαλινό. Καλησπέρα, Πάνο. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Ένας καλλιτέχνης ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λέσβο και συγκεκριμένα στους πύργους Θερμής, ο οποίος στην εφηβική του ηλικία ξεκινάει τη συμμετοχή του, αν δεν κάνω λάθος, σε μια χοροδία του γυμνασίου. Βέβαια, γυμνασίου Παμφίλων. Γυμνασίου Παμφίλων, και ξεκινάει την πρώτη επαφή, θα το πούμε έτσι, με τη μουσική, μετά αυτοδίδακτο στην κιθάρα, και ξεκινάει η πορεία σου, την οποία θα μας την πεις. Καλώς ήρθες λοιπόν, πες μας δύο λόγια για την πρώτη σου αυτή επαφή με τη μουσική στην εφηβική σου ηλικία. Θα είναι λίγο πίσω, αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα θυμάσαι κάποια πράγματα. Σίγουρα θυμάμαι αυτά τα χρόνια με νοσταλγία, αλλά και με μεγάλη γλύκα, γιατί ήταν ωραία χρόνια, ήταν η μουσική μια διέξοδος στα διαβάσματα και σε όλη αυτή την πίεση που υπήρχε, ειδικά στα χρόνια μας. Υπήρχε πολύ έντονο το να διαβάσεις για να περάσεις, ξέρω εγώ, και όλο αυτό. Όλοι μας το είχαμε αυτό. Έτσι ακριβώς. Να γίνεις δικηγόρος. Ναι, τέλος πάντων. Οπότε ο κάθε ένας έβρισκε και ένα χόμπι για να κάνει πιο εύκολη την καθημερινότητά του. Ναι. Και εγώ, εκτός από τον αθλητισμό και το βόλεϊ που μου άρεσε πάρα πολύ στα χρόνια της εφηβείας, ανακάλυψα ότι μου αρέσει πάρα πολύ και η μουσική και ιδιαίτερα το τραγούδι. Εντάξει, μεγάλωσα σε μια οικογένεια, σε ένα σπίτι όπου θυμάμαι ακόμα στο ραδιόφωνο και στο κασετόφωνο το παλιό τα τραγούδια του Γιάννη Πάριου, του Γιώργου Νταλάρα. Είχε κάποιο σχέση από την οικογένειά σου με τη μουσική? Καμία, μόνο η γιαγιά μου, από ό,τι ξέρω, έπαιζε μαντολίνο πριν, ξέρω εγώ, στη δεκαετία του 1930. Δεν προέρχεται δηλαδή από μουσική οικογένεια? Όχι, 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 όχι. Απλά υπήρχε ένα μαντολίνο στο παλιό σπίτι της γιαγιάς που μέχρι εκεί, ας πούμε. Ναι, μέχρι εκεί. Στο γυμνάσιο λοιπόν υπήρχε μια χοροδία με μια αξιόλογη καθηγήτρια μουσικής που είχαμε τότε, την Αγάθη Κοστήρη, καλή της ώρα όπου βρίσκεται, η οποία είχε έτσι το ενδιαφέρον να φτιάξει χοροδίες, και χοροδίες διαφορετικές από αυτές που υπήρχαν τότε στο νησί, που να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς πανελλαδικούς και έτσι, να μην περιορίζουν δηλαδή σχολικές εμφανίσεις. Ναι, να μην είναι αυτά τα απλά μόνο για τις γιορτές. Η πρώτη χοροδία μάλιστα ήταν μια μικρή χοροδία δωματίου. Ήμασταν δηλαδή μόνο 8 άτομα την απαρτίζαμε. Ήταν 7 χωρίσια και εγώ, το μοναδικό αγόρι. Κάπου εκεί στην τρίτη γυμνασίου αυτό. Τα χρόνια πέρασαν και μέσα στο λύκειο, επειδή όλα τα φτιάχνουν οι παρέες που λένε, βρέθηκα κι εγώ σε μια παρέα ένα από αυτά τα καλοκαίρια όπου κάποια παιδιά παίζαν κιθάρα, τραγουδούσαν. Παρατήρησα κι εγώ λοιπόν ότι τα κορίτσια τότε πρόσεχαν περισσότερο τα αγόρια που έπαιζαν κιθάρα παρά από αυτούς που μόνο τραγουδούσαν. Και λέω,
Μήπως να μάθω και η κιθάρα, να μάθω και ένα όργανο εκτός από το τραγούδι. Είναι αλήθεια αυτό, γιατί η κιθάρα είναι πιο παρείστικη, πιο... Ναι, μπορείς να κάνεις καταστάσεις πιο εύκολα. Και... Μαθαίνεις κιθάρα. Μαθαίνω κιθάρα, δηλαδή αγοράζω μια κιθάρα, επειδή ήμουν παράλληλα και αριστούχος μαθητής. Τότε η Ηγουμένη Ευγενία του Αγίου Ραφαήλ έδινε βραβεία κάθε χρόνο στους αριστούχους μαθητές κάποια χρηματικά ποσά. Και θυμάμαι σε μία από αυτές τις τελετές πήρα ένα βραβείο τότε 50.000 δραχμές και με αυτό πήρα την πρώτη μου κιθάρα. Στρώνουμε λοιπόν από τη μία μεριά το CD στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού, από την άλλη εγώ με την κιθάρα έβαζα συγκεκριμένα δάντι που μου άρεσε πάρα πολύ, άκουγα τα τραγούδια. Ήταν και της μόδας τότε, ήταν τότε πολύ, ήταν στα φόρτι του. Αυτό και όλα αυτοί, δηλαδή ο Δάντης, ο Καλλύρης, η Μαντό, η Αλέξια, ο Ρακιτζής, ο Μπίγαλης, όλη αυτή η φουρνιά της πρώτης, της δεκαετία 90 αυτή. Και έτσι λοιπόν άρχισα να περνάω τα πρώτα τραγούδια. Οπότε το επόμενο καλοκαίρι ήμουν πια έτοιμος, είχα ένα πρόγραμμα γύρω στα 30 τραγούδια και φώναξα πια εγώ την παρέα να έρθει να τους τραγουδήσω. Κάπως έτσι αυτό το πράγμα πήγαινε παράλληλα με την καθημερινότητά μου. Και κάποια στιγμή στα 25 μου θυμάμαι, χωρίς να έχω κάνει κάτι παραπάνω σε θέματα μελέτης, απλά ακούγα και έβγαζα τα τραγούδια και τα τραγουδούσα σε στυλ παρέας. Ήξερα ότι κάθε Πέμπτη, ξέρω εγώ, θα με πάρει η παρέα η τάδε να πάμε στο τάδε μεζεδοπολείο να πιούμε τα κρασάκια μας και να τραγουδήσουμε κιόλας. Και ήταν αυτό μια μορφή ρουτίνας και διεξόδου. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Και άσκησης παράλληλα. Και άσκησης παράλληλα, γιατί όλο αυτό το παίξιμο, το σκάψιμο που λένε. Εξασκείς, μαθαίνεις, συνεχίζεις. Σε βοηθάει πολύ. Σε πολλά πράγματα. Το και κάπως έτσι πήγε δηλαδή. Το αγαπημένο σου τραγούδι επί της ευκαιρίας ποιο είναι? Από τα δικά σου. Από τα δικά μου. Από τα δικά σου. Θα πάμε μετά στις εποχές. Ναι, ναι, ναι. Από τα δικά μου τραγούδια, το αγαπημένο μου τραγούδι. Εντάξει, θα πω κάτι που είναι χλισαία. Όλα τα τραγούδια μου τα αγαπάω. Τώρα τα βιωματικά, αυτά δηλαδή που τα έχεις γράψει για κάποιο λόγο, είναι και τα αγαπημένα σου. Ως επί το πλείστον. Και νομίζω ότι το τελευταίο τραγούδι που έχω κυκλοφορήσει, επειδή αποτελεί βίωμα και έχω γράψει εγώ και το στίχο και τη μουσική, θα μιλήσουμε μετά. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Θα σου τραγούδια. Κάνω τότε διαφορετικά την ερώτηση. Με ποιο από τα τραγούδια σου ταυτίζεσαι? Ναι. Θα έλεγα με το, και μάλλον αυτό είναι και το αγαπημένο μου. Θα έλεγα ότι είναι η Χαραμίδα. Εγώ το γνωρίζω. Μπράβο. Γιατί ειδικά το καλοκαίρι αυτό που κυκλοφόρησε το τραγούδι αυτό του 2012, τραγουδούσα στη Χαραμίδα, στην καντίνα εκεί που υπήρχε τότε. Και θυμάμαι ότι ήταν μια εποχή που τραγουδούσα και πολλά βράδια τη βδομάδα. Δηλαδή κάναμε τετραήμερα τότε στην καντίνα της Χαραμίδας. Και όλες αυτές οι εμφανίσεις μαζί με το τραγούδι αυτό σημάδεψαν ένα από τα ωραιότερα καλοκαίρια που πέρασα, ας πούμε, μέσα στη μουσική. Και έχω να το θυμάμαι με πάρα πολύ ωραίες αναμνήσεις. Πέρασε σαν τρελός, μανιακός οδηγός σε αγώνα. Ήμουν μόνη κι εγώ και ψάχνα να σε βρω. Στου μυαλού μου την άδεια κρυψώτα. Όμως τώρα είμαι εδώ και τραγουδάω. Σου φωνάζω άλλη μια πως αγαπάω. Στη Χαραμίδα το καλοκαίρι, εγώ και εσύ κρυφό βουτέρι. Και το βραδάκι στην αγκαλιά σου, φωτιά να παίρνω απ' τα φιλιά σου. Στη Χαραμίδα το καλοκαίρι, εγώ και εσύ γρυφό βουτέρι. Και το βραδάκι στην αγκαλιά σου, φωτιά να παίρνω απ' τα φιλιά σου. Συνεχίζεις την πορεία σου στο τραγούδι, τραγουδάς παράλληλα όπως μας είπες με τη δουλειά σου, τις σπουδές σου. Κάποια στιγμή περνάνε τα χρόνια και φτιάχνεις ένα κανάλι στο YouTube. Έτσι ακριβώς. Το οποίο σε αντίθεση με όλους τους καλλιτέχνες, γιατί συνήθως ένας καλλιτέχνης κάνει ένα κανάλι στο YouTube για να προωθήσει τη δουλειά του. Κυρίως τη δισκογραφική του δουλειά, να το πω διαφορετικά.
Εσύ όμως κάνεις ένα κανάλι το οποίο έχεις πολλά παιδικά μέσα. Το έχουμε παρακολουθήσει. Fun for Kids and Parents. Έτσι λέγεται, για όσους δεν το γνωρίζουν. Αξίζει ο κόπος. Μπείτε μέσα, δείτε το. Αυτή η σκέψη πώς σου ήρθε? Ήταν κάποιανού άλλη ιδέα και την υλοποίησες? Δεν μπόρεσα να το καταλάβω, για να είμαι ειλικρινής, ποτέ. Γιατί σου είπα, οι πιο πολλοί καλλιτέχνες κοιτάνε να κάνουν ένα κανάλι να προωθήσουν τα τραγούδια σου. Εσένα, ναι μεν έχει τα τραγούδια σου, αλλά έχει και πολλά άλλα πράγματα, ειδικά για παιδιά, ναι. Τα οποία, κατά την προσωπική μου γνώμη, τα δικά σου χάνονται μέσα, ναι, σε αυτόν τον όγκο των τραγουδιών, ναι, που έχει. Πες μας λίγο γι' αυτό. Θα σας πω. Το κανάλι καταρχήν είχε φτιαχθεί τότε με την έκρηξη όλων των του Facebook που ήταν τότε στην αρχή του 2009-2010. Και με όλη αυτή την προσπάθεια είχε κάνει τότε τον Μπάμ και ο Παντελίδης από το κανάλι του με τα τραγούδια τα δικά του, και ναι, κάπου τώρα όλοι πιστέψαμε ότι φτιάχνοντας ένα κανάλι στο YouTube και ανεβάζοντας τα τραγούδια μας μπορούμε να γίνουμε viral από τη μία στιγμή στην άλλη. Αυτό είναι αλήθεια. Μέσα λοιπόν σε όλο αυτό ανέβασα το πρώτο μου τραγούδι τότε, αφού πρώτα έγινε η παραγωγή του με όλα αυτά που θα έπρεπε να έχει, τέλος πάντων, τις προδιαγραφές. Το πρώτο τραγούδι ήταν το Ανώνυμα, και το οποίο ανέβηκε στο κανάλι, και το κανάλι μέχρι και κάποια στιγμή είχε μέσα μόνο τα τραγούδια μου, τα οποία κυκλοφορούσαν, ξέρω εγώ, 2-3 τραγούδια κάθε χρόνο. Τα digital single. Αυτά σε όλες οι ψηφιακές κυκλοφορίες, οι οποίες κάποια στιγμή το Ιεράο Δώ έγιναν, και τα υπόλοιπα. Όλα αυτά, τα οποία έγιναν και με μορφή κυκλοφορία σε φυσικό υλικό. Δηλαδή η πρώτη δισκογραφική δουλειά ολοκληρωμένη ήταν το 2012 με 10 τραγούδια και το 2016 με άλλα 10 τραγούδια. Από εκεί και πέρα μείνανε ψηφιακά, εκκρεμεί μια κυκλοφορία σε φυσικό υλικό με ό,τι έχει κυκλοφορήσει από το 2017 μέχρι τώρα, και απλά πλέον ο κόσμος δεν ακούει CD, δηλαδή και να το κυκλοφορήσει το CD θα χαθεί. Ποιος θα τα ακούσει? Δηλαδή πλέον το πράγμα έχει πάει αλλού. Ο κόσμος έχει ακούει η ψηφιακά, ναι, από το Spotify, πάει... από το... Ναι. Δηλαδή και ακόμη δεν υπάρχουν, τείνουν να εκλείψουν και οι συσκευές αναπαραγωγής CD. Δηλαδή λέει όλος, να το πάρω το CD, που να τα ακούσω? Μόνο στο αυτοκίνητο, αν τύχει να έχω. Και πάλι και το έχουν γυρίσει όμως... στα στικάκια, ναι. Μπράβο. Ναι. Τέλος πάντων, να γυρίσω τώρα στο κανάλι που λέγαμε. Ναι. Fun for Kids and Parents, και το ονομάζεις μετά σε Fun for Everyone. Ναι. Άλλαξε. Ναι, πρώτα ήταν Πάνος Γαλινός TV. Πρώτα. Ναι, το οποίο κάποια εκεί στιγμή, είχε μόνο τη δουλειά σου. Μόνο τη δουλειά μου. Κάποια στιγμή λοιπόν, με τον ερχομό στη ζωή του γιού μου, του μικρού, άρχισα προσπαθώντας να τον κοιμήσουμε ή να το κάνουμε παρεούλα και τα λοιπά με την κιθάρα, και αναμοχλεύαμε τραγούδια που ακούγαμε εμείς όταν ήμασταν παιδάκια. Και δοκιμαστικά λέω, αφού το ηχογραφώ, γιατί να μην το φτιάξω και ένα βιντεάκι, να το ανεβάσω στο κανάλι. Μπορεί να υπάρχει κάποιος γονέας που το ψάχνει αυτό να το ακούσει. Ειδικά τα πρώτα τραγούδια που ανεβάσαμε ήτανε, ψάξαμε και είδαμε ότι κάποια δεν υπήρχανε σε εκτελέσεις, έτσι, απλές και παιδικές, δηλαδή χωρίς ιδιαίτερες. Μια χωρίς κιθάρα πολλά, και μια φωνή. Αυτό που ψάχνει ένας γονέας, ας πούμε, χωρίς πολλά αυτή την ώρα, για να κάνει παρέα στο παιδάκι του. Και αυτό επειδή έκατσε μαζί με την περίοδο του κορονοϊού, υπήρχε άπλετος χρόνος, οπότε εντωμεταξύ διαπίστωσα ότι με το που ανέβαιναν αυτά στο κανάλι σημείωναν χιλιάδες προβολές από τη μία στιγμή στην άλλη. Δηλαδή φαινόταν δηλαδή ότι είχαν φοβερή απήχηση. Τώρα πια πρέπει να είναι γύρω στα 700 παιδικά τραγούδια μέσα στο κανάλι. 700 παιδικά τραγούδια. Ναι, έγινε φοβερή δουλειά, ειδικά την τελευταία τριετία. Ίσως αυτό να ήταν και σε βάρος των άλλων τραγουδιών που ανέφερα πριν, γιατί χάνονται μέσα στο κανάλι. Αλλά να σας πω την αλήθεια, αυτοί που με ακολουθούν πλέον, δεν πρόκειται να μπει κάποιος στο YouTube έτσι στο άσχετο να ψάξει να δει. Δηλαδή τη δουλειά που με ενδιαφέρει να ανεβάσω την ανεβάζω στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok.
Οπότε εκεί που ακολουθούν, αυτοί που ακολουθούν τα ακούνε από εκεί. Δηλαδή, εντάξει, το κανάλι είναι πλέον, χρησιμεύει και σαν τόπος να κατοχυρώσεις κάποια πράγματα την δικά σου, ναι, και υπάρχουν εκεί πέρα. Για να μην μπαίνουν στη διαδικασία, είτε ταχυδρομία είτε συμβολογράφη, ναι, ανεβάζουν, εντάξει, και κατοχυρώνουν ημερομηνία. Έτσι, τώρα να μην φτάσουμε να πούμε και για τις προβολές που υπάρχουν στο YouTube. Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Πόσες είναι αληθινές, πόσες είναι ψεύτικες και όλα αυτά. Θα μιλήσουμε. Εντάξει, θα μιλήσουμε. Και κάπως έτσι υπάρχει αυτό το κανάλι. Το έτσι οποίο, δόξα τω Θεώ, έχει πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Φανταστείτε ότι καθημερινά έχει 20 με 30 εγγραφές ασταμάτητα εδώ και 3 χρόνια. Και έχει πάει κάπου τώρα 13.000 εγγραφές, χωρίς να το έχω σπρώξει πουθενά. Δηλαδή, αυτό μόνο είναι το σημαντικό για όσους δεν γνωρίζουν, ειδικά για να έχεις 30 τουλάχιστον, είναι κατόρθωμα για τα τοπικά δεδομένα. Μένω εδώ όλο το βράδυ να χαϊδεύω το κορμί σου, δίνοντας λύσεις στα μεγάλα μας προβλήματα. Μα ποτέ να μην ζήσεις ότι φτιάχνει η καρδιά, κι ό,τι αλλού αναζητήσεις να το ξέρεις την πόνα. Συχνά απορώ γιατί έμεινα εδώ και σκέφτομαι μετά πως μόνο εσένα αγαπώ. Και όταν θα φύγω και μόνη σου μείνεις, να ξέρεις πως εσύ αφήνεις. Λοιπόν, οι συνεργασίες πολλές κατά τη διάρκεια της καλλιτεχνικής σου πορείας, πολλές με ντόπιους καλλιτέχνες, πολλές και με μη ντόπιους καλλιτέχνες. Καταρχήν, πώς σε δέχτηκαν οι καλλιτέχνες εκτός του νησιού, από τα διάφορα στούντιο στην Αθήνα που πήγαινες κατά καιρούς, από διάφορες συνεργασίες, πώς σε δέχτηκαν οι καλλιτέχνες εκτός του τόπου μας? Νομίζω ότι ειδικά στην Αθήνα, όπου έκανα και κάποιες εμφανίσεις αλλά και ηχογραφήσεις σε στούντιο και σε συνεργασίες με δημιουργούς, μουσικούς, με συγκροτήματα και με αυτά, όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια αγάπη και σε αντιμετωπίζουν σαν να είσαι, δηλαδή ποτέ δεν αισθάνθηκα ότι είμαι από το νησί και αυτό όλο είναι μειονεκτικό ή σε βλέπουν κάπως. Όταν λες αγάπη, εννοείς αγάπη για τη μουσική, οπότε όποιος. Ναι, όλο αυτό τον υποδέχονται. Είναι δηλαδή και έχουν κάτι, αυτοί όλοι είναι σαν μικρά παιδιά, δηλαδή εντός εισαγωγικών είναι στον κόσμο τους. Δηλαδή, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ζουν για τη μουσική. Ναι, χωρίς να τους νοιάζει. Χωρίς να τους ενδιαφέρει. Είναι και πολλοί που στην κυριολεξία δεν τους νοιάζει τι γίνονται τριγύρω. Ναι, ναι, ναι. Φοράνε ακουστικά και μουσική και Άγιος ο Θεός που λένε. Έτσι. Φοβερές οι στιγμές και στα στούντιο και σε live εμφανίσεις. Έχω μόνο καλές αναμνήσεις να θυμάμαι και όνειρα να κάνω για το μέλλον, ας πούμε, και για τις μετέπειτα. Σε καλοδεχτήκαν και ήταν ευχάριστες οι εμπειρίες. Πάρα πολύ. Αφού μιλάμε για συνεργασίες, θα προχωρήσω, γιατί έχω να σου κάνω κάποιες ερωτήσεις. Αυτό θα ξαναγυρίσουμε πίσω μετά. Εγώ θα σε ρωτήσω για τη συμμετοχή σου που έχεις και τη συνεισφορά σου σε πολλά φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, σε πολλές παιδικές εκδηλώσεις. Υπάρχει κάποιος λόγος γι' αυτό? Είναι κάτι που σου δίνει χαρά και σε γεμίζει? Είναι κάτι που έχει συμβεί και σου σε κάνει να νιώθεις την ανάγκη να συμμετέχεις, να προσφέρεις, κάποια εσωτερική ανάγκη? Δηλαδή, πώς έχει προκύψει? Γιατί σχεδόν, επειδή εγώ είμαι από τη Μυτιλίνη, όταν βλέπω παιδικές εκδηλώσεις, πάντα βλέπω τον Πάνο Γαλινό να διασκεδάζει τα παιδιά, να συμμετέχει, να τρέχει και να πηγαίνει σε όποια εκδήλωση γίνεται. Καταρχήν, θεωρώ ότι είναι υποχρέωση κάθε ανθρώπου που ασχολείται με τη μουσική ή με κάποιο είδους τέχνης να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο. Δηλαδή, η μουσική δεν είναι μόνο κονόμα ή να γίνουμε γνωστοί και να το παίζουμε ωραία ή όλα αυτά. Όπως πρέπει... προσπαθούν να χτίσουν κάποια πρότυπα τώρα. Τάξη. Θα μιλήσουμε και για αυτά μετά. Πρώτα απ' όλα είναι υποχρέωση, αφού έχεις αυτό το όποιο ταλέντο, το ελάχιστο, να τραγουδάς, να λες 5 τραγούδια. Κάνεις τη δουλειά σου για τον εαυτό σου, αλλά δεν είναι και όλα για μας. Να υπάρχει και λίγος χώρος για να προσφέρεις στους άλλους.
Από τη στιγμή λοιπόν που το θεωρώ υποχρέωσή μου να συμμετέχω σε οτιδήποτε έχει να κάνει με τη μουσική κοινωνικά, εννοείται αφιλοκερδώς και εθελοντικά. Τώρα αν ψάξω μέσα μου τι είναι αυτό που μπορεί να με οδηγεί σε αυτό το συναίσθημα, ίσως ότι στις παιδικές εκδηλώσεις νιώθω κι εγώ παιδάκι και αυτό μ' αρέσει πάρα πολύ. Ίσως ότι υπάρχει στην οικογένειά μας κάποιο άτομο με κάποια ας πούμε σωματική αναπηρία και αυτό με έχει κάνει πιο ευαίσθητο προς αυτό το θέμα. Ίσως είναι και αυτό. Πάντως δεν πάνε εύκολα οι καλλιτέχνες. Άντε να πάνε σε μία για κάποια υποχρέωση κάποια στιγμή, δεν συνηθίζουν να πηγαίνουν σε όσους περισσότερους μπορούν. Όχι, εντάξει, εγώ οπουδήποτε χρειάστηκε να με καλέσουν πήγα και κάποιες φορές που θα δω και κάτι μπορεί να αυτοπροταθώ και μόνος. Να πω αν θέλετε εγώ εδώ είμαι να έρθω. Πριν μας μίλησες για την περίοδο του κορονοϊού, όταν μιλάγαμε για το κανάλι του YouTube, ήταν μια περίοδος δύσκολη για σένα, ήταν μια περίοδος δημιουργική ή απλά συμβιβάστηκες με τα νέα δεδομένα που είχαμε εκείνο το χρονικό διάστημα και προσπάθησες να επιβιώσεις? Το πρώτο Σάββατο που δεν πήγαμε να τραγουδήσουμε στο μαγαζί μετά από 14 χρόνια, 14 επί 52 Σάββατα το χρόνο που έχει, Σάββατα σταμάτητα, ένιωσα πολύ περίεργα, αλλά και δεν φανταζόμουν ότι θα κρατούσε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή όλοι λέγαμε άντε τούτο και το άλλο Σάββατο, άντε το παράλληλο θα πάμε. Κανένας λοιπόν, δεν το περίμενε αυτό. Και όσο παίρνει ο καιρός και βλέπαμε ότι αυτό βάλτωνε, θυμάμαι ότι είχα αποφασίσει στο δεύτερο Σάββατο κιόλας και έκανα διαδικτυακά live. Ναι, ήταν πολλοί καλλιτέχνες που διαφεύγαν εκεί. Μπαίνω στο κανάλι, στο προφίλ στο Facebook και από εκεί και μάλιστα μπαίνουν και πάρα πολύ. Δηλαδή θυμάμαι ευχαριστήριο, ευχαριστούμε που μας κάνεις αυτό παρέα. Αυτό διασκέδαζε πολύ τον κόσμο εκείνο το διάστημα. Ήταν και μια αντίσταση, γιατί το πήραμε και λίγο πατριωτικά ότι αυτοί δεν νοιάζονται για την υγεία μας, θέλουν να καταστρέψουν τη μουσική. Ναι, θέλουν... Εντάξει, τώρα ναι. Ο καθένας το βίωνε διαφορετικά. Ο καθένας πίστευε αυτό που πίστευε για τους δικούς του λόγους. Ναι. Δεν θυμάμαι όμως, δεν ξέρω, το YouTube, όχι το YouTube, το Facebook σου έκοβε αν τραγουδούσε κάποιο καλλιτέχνη που δεν ήταν δικό σου το τραγούδι ενός άλλου καλλιτέχνη. Στο Facebook δεν το έκοβε, στο YouTube όμως το έκοβε. Ναι. Γι' αυτό τα πιο πολλά live γινόταν μέσω Facebook. Γιατί κάποια στιγμή όλα αυτά από το Facebook τα ανέβασα στο YouTube και είδα ότι ναι. Κάτι γινόταν και λέω, δεν μπορούσα να καταλάβω τι είχε γίνει. Είναι και οι δισκογραφικές, βλέπεις. Ας πούμε τώρα για τις δισκογραφικές. Ναι. Καταρχήν είσαι σε κάποια δισκογραφική τώρα? Όχι, είμαι ανεξάρτητος αυτή τη στιγμή. Η δεύτερη δισκογραφική δουλειά έχει βγει από δισκογραφική εταιρεία, από την Alpha Records. Αλλά πλέον νομίζω ότι στις μέρες μας καλύτερα είναι να είσαι μόνος, γιατί πλέον η δισκογραφική εταιρεία εκτός από τη σφραγίδα της και να στείλει και κάποια mails με το δελτίο τύπου, παλιά δηλαδή χωρίς εγώ να το έχω προλάβει, αλλά από ό,τι έχω ακούσει και γνωρίζω η δισκογραφική αναλάμβανε τα έξοδα του στούντιο, της φωτογράφησης, το βίντεο, όλα, γιατί βέβαια είχε έσοδα από τη στιγμή που πλέον η μουσική δεν έχει, δίνω εγώ για να πάρω μετά. Από τη στιγμή πια που η μουσική δεν έχει έσοδα. Έσοδα έχει, αλλά δεν έχει αυτά, δεν που, έχει περιμένουν, αυτά που περιμένει μια δισκογραφική εταιρεία για να πληρώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους. Αναγκαστικά τα έξοδα όλα αυτά τα επομίζει το καλλιτέχνης. Οπότε από το να μπλέκουν διάφοροι και διάφοροι και αυτά, απλά πρέπει να γίνεις λίγο manager, λίγο να κάνεις λίγο τα αυτό βίντεο. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Εντάξει, εγώ έχω συνεργαστεί πάρα πολλά χρόνια με μια μάνατζερ εξαιρετική από τη Θεσσαλονίκη, την Έλενα την Καρά, όπου πάρα πολλά χρόνια αναλάβανε να κάνει τη δουλειά αυτή που κάνει μια δισκογραφική εταιρεία, να στέλνει δηλαδή τα δελτία τύπου, να φτιάχνει τα cover. Οτιδήποτε, δηλαδή είναι και καλό παιδί και εξαιρετική συνεργάτης. Έχει κάποια διαδικασία για να γίνει και αυτό. Γιατί ήθελα να σε ρωτήσω πόσο βοηθά έναν καλλιτέχνη και ειδικά αν είναι και από την επαρχία τώρα, ένα συμβόλαιο με μια δισκογραφική. Νομίζω ότι πλέον είμαστε στο χειρότερο είναι, γιατί σου ζητάνε μετά κι άλλα. Δηλαδή μπορεί να αρχίσουν να σου ζητάνε συμμετοχές στα έσοδά σου
από μια εμφάνιση, το τόσο της 100, ξέρω εγώ, να πηγαίνεις στη δισκογραφική. Ναι, ζητάνε πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα απεξέλθεις κάποια στιγμή. Λες, γιατί να μπλέκω σε όλο αυτό, αφού μπορώ και μόνος αφού μπορώ να το κάνω μόνο. Και πλέον οι περισσότεροι καλλιτέχνες, ακόμη και αν δείτε, ας πούμε, ποιο να σας πω τώρα, ακόμη και ο Αργυρός, ας πούμε, που αυτή τη στιγμή είναι ο top, τα τραγούδια του τα κυκλοφορεί στο δικό του κανάλι, στο YouTube. Εντάξει, είναι σε δισκογραφική και τα λοιπά, αλλά με κάποιες προϋποθέσεις. Πλέον δηλαδή μόνο άμα έχεις καταξιωθεί στο χώρο και ξέρεις ότι η εταιρεία θα σου πληρώσει μόνο και μόνο για να βάλει το δικό της στη δική της τάμπο που λέμε. Αυτό. Στην κυκλοφορία. Ενώ σε αντίθεση στους επαρχιώτες πληρώνεις για να σου το κάνουν αυτό. Έτσι. Ωραία. Ποια συνεργασία θα ξεχώριζες από αυτές που έχεις κάνει? Δύο είναι οι συνεργασίες που θεωρώ ότι με έχουν στιγματίσει, ότι είναι η υπερηφάνεια μου και πώς να σας πω, δηλαδή το πρώτο τραγούδι 2012 που τη μουσική υπέγραψε ο Χρήστος Δάντης, το «Άστο να τελειώσει», σε στίχους του Νίκου Σαρή. Το καταλάβει, το ξέρετε πολύ, έχω ένα φιλαράκι από εδώ, το Πάνω το Γαλινό, το έχω γράψει ένα τραγούδι πριν από καιρό και θα έρθει να μας το τραγουδήσει τώρα. Έτσι θα προσπαθήσουμε να το παίξουμε μαζί. Άστο και πάλι ευχαριστώ που ήρθες ως εδώ σε ένα ταξίδι φιασκό. Άστο, στα δύο που εγκρεμεί η λύση έχει κρυφτεί. Η πρώτη συνεργασία ήταν αυτή, γιατί ήταν ένα. Εντάξει, δεν ήταν καν όνειρο ζωής, ποτέ δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα τραγουδήσω τραγούδι και ενός τόσο καταξιωμένου συνθέτη και τραγουδιστή. Για αυτούς που δεν γνωρίζουν, ο Σαρής είναι ένας από τους πιο. Αυτή τη στιγμή γράφει και έχει γράψει εδώ και χρόνια βασικά πάρα πολλά τραγούδια. Και είναι ένα δίδυμο του Δάντη, που ναι. Ο Δάντη στη μουσική, ο Σαρής στους στίχους και έχουν βγάλει πάρα πολλά τραγούδια. Πολύ πάρα πολλά. Για αυτούς που δεν γνωρίζουν, το αναφέρομαι για να έτσι. Γνωρίζουν πού πήγες. Έτσι, μία συνεργασία ήταν αυτή και δεύτερη το 2018 το τραγούδι «Ρούχο στην πλάτη» που ήταν σε μουσική του Χάρη του Βαρθαχούρη και σε στίχους του Γιάννη Πάριου που αυτό ποιος θα το φανταζόταν. Αυτό ήταν το κάτι άλλο, δεν υπάρχουν. Δηλαδή δεν μπορείς να τα εξηγήσεις και με λόγια τα συναισθήματα. Δηλαδή τα λόγια δεν μπορούν να σου περιγράψουν όλο αυτό που μπορεί να έχεις. Και καμιά φορά το ξεχνάς και όταν το συνειδητοποιείς τι ήταν αυτό, τι κατάφερες. Τι έγινε, ρε παιδί. Ρίχνω ένα ρούχο στην πλάτη, βγαίνω έξω σαν. Σε ποια από τις συνεργασίες αυτές που έχεις κάνει τώρα μιλάμε στη σκηνή, είχες χημεία? Έχω περάσει πάρα πολύ καλά και στην Αθήνα με ένα συγκρότημα που συνεργάζομαι πάρα πολύ όταν πηγαίνω εκεί πέρα. Πολλές φορές με έχουν πλαισιώσει και έχουμε παίξει τραγούδια παρέα, τους Bright Shadows, όπου αυτοί πάντα εμφανίζονται μαζί με τον Νίκο Πιπινέλη, ο οποίος είναι ένας καλλιτέχνης και με ρίζες από τη Μυτιλίνη. Βέβαια αυτό προέκυψε στην πορεία, δεν τον γνώρισα. Έλλη. Ναι. Και αυτός είναι ένας σοφός άνθρωπος, δηλαδή έτσι και καθίσεις μαζί του 10 λεπτά και μιλήσεις, σου βγάζουν τα λόγια του τέτοια σοφία και έχεις μόνο να πάρεις από αυτό. Είναι ένας σοφότερος και εγώ κατά κάτι. Τρομερά σοφός άνθρωπος. Πολύ σπουδαίος συνθέτης, είχε συνεργαστεί επί πάρα πολλά χρόνια με τους Pix Lux και προηγουμένως με τον Μάνο Ξηδούς και είχαν κάνει και τη δεκαετία του 80 ένα πολύ γνωστό τραγούδι, το «Σαντρίνα», που έπαιζε στις δίσκο και ήταν τότε πάρα πολύ. Λοιπόν, και όταν βρέθηκα με τους Bright Shadows και τον Πιπινέλη πάνω στη σκηνή και είπαμε κάποια τραγούδια, ήταν σαν άλλο. Μια μυσταγωγία, κάτι σαν μια ιερά τελετή, έτσι. Κάτι πάρα πολύ ωραίο. Αυτά στην Αθήνα. Τώρα εδώ τοπικά, επειδή συνεργάζομαι πάρα πολλά χρόνια με τον Ντίνο τον Αλεξανδρή, σε εμφανίσεις και σε αυτό, εντάξει, έχουμε πια κάποια φιλία και περνάμε πάρα πολύ ωραία όταν τραγουδάμε παρά. Τι θες δυνατά να μου φωνάξεις, ξύπνα φίλε, πρέπει να αλλάξεις.
κι ήρθες τα παλιά να μου θυμίσεις, λάθη κι αμαρτίες μου να σβήσεις. Κι ήρθες δυνατά να μου φωνάξεις, ξύπνα φίλε πρέπει να αλλάξεις. Κι ήρθες τα παλιά να μου θυμίσεις, λάθη κι αμαρτίες μου να σβήσεις. Σου τηλεφωνώ, μα μου το κλείνεις. Ό,τι ζήσαμε με μια το σβήνεις. Σου τηλεφωνώ, είσαι η ζωή μου. Άμα δεν σ' ακούσω θα κοπεί η πνοή μου. Πού κρύβεις την αγάπη, τόση αγάπη θα μένει. Το 2024 ήρθε με ένα καινούριο τραγούδι, το Παρηγοριά μου, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι, ναι. Καλά το λέω. Είχε την αποδοχή που περίμενες ή είναι νωρίς ακόμη για συμπεράσματα? Το τραγούδι αυτό γράφτηκε ακριβώς πριν 10 χρόνια, το 2014, και αποφάσισα φέτος το καλοκαίρι να αρχίσω να το λέω στις εμφανίσεις μου για να δω την ανταπόκριση του κόσμου. Με αποκορύφωμα βέβαια που το έπαιξα στη συναυλία του Δάντη που είχε κάνει στη Μόρια, που είχα ανοίξει εγώ τη συναυλία και επέλεξα να κλείσω το πρόγραμμά μου με αυτό και διαπίστωσα ότι άρεσε πάρα πολύ και όλο το καλοκαίρι όπου χρειάστηκε και το είπα, είτε σε συναυλίες είτε σε εμφανίσεις ή οπουδήποτε, είδα ότι άρεσε πάρα πολύ στον κόσμο και γι' αυτό πήρα την απόφαση να το, να το ηχογραφήσουμε και να είναι αυτή η επόμενη μας πρόταση. Κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες και έχω μόνο καλά σχόλια να λαμβάνω. Αρέσει πάρα πολύ, ένα ζεμπέκικο, ερωτικό και πιστεύω ότι θα φτιάξουμε και ένα βίντεο κλιπ μέσα στο... γιατί τώρα είναι το music video, θα γίνει και ένα βίντεο κλιπ λίγο πριν το καλοκαίρι. Εμφανίσαι κάπου αυτό το διάστημα? Ναι, συνεχίζουμε τις εμφανίσεις μας με τον Τίνο τον Αλεξανδρή και τη Σημεώνη Καραγιάννη και στον Μπουζούκι τον πολύ ταλαντούχο τον Ελισέο Κοντάρα στα Αστέρια της Κουντουρουτιάς και μετά θα κάνω μια παύση. Θέλω να κάποιες στιγμές οι καλλιτέχνες αισθάνονται και την ανάγκη να κάνουν ένα, πώς να το πω τώρα, να τα σταματάνε όλα σε επίπεδο εμφανίσεων για να γεμίζουν μπαταρίες, ναι, και να επανατοποθετούνται μέσα στα πράγματα και είμαι τώρα σε αυτή τη φάση ότι θέλω και να ξεχουραστώ γιατί είναι και πολλά τα χρόνια των εμφανίσεων. Και όλο αυτό θέλω να δω δηλαδή από εδώ και πέρα πώς θα δω τη μουσική στα live δηλαδή. Να τη δω με κάποιο διαφορετικό τρόπο κάποια στιγμή. Αφού πρώτα ξεκουραστώ, γιατί πρέπει και χρειάζεται και η ξεκούραση κάποια στιγμή. Το πρώτο πράγμα είναι η ξεκούραση. Τι να περιμένω από τον Πάνο Γαλλίνο το 2024? Έχουμε κάποιο τραγούδι το οποίο είναι στα σκαριά, ναι, κάποιες εμφανίσεις κάπου? Για το καλοκαίρι πιστεύω ότι θα γίνουν κάποιες συναυλίες φιλανθρωπικού χαρακτήρα όπου θα συμμετέχω εγώ, θα είναι ας πούμε ένα ταξίδι κατά κάποιο τρόπο σε διάφορα σημεία του νησιού. Δεν μπορώ να πω τώρα παραπάνω πράγματα και βέβαια υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο θα κυκλοφορήσει το καλοκαίρι με συνεργασία και γι' αυτό δεν μπορείς να πεις. Ναι, απλά θα είναι κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που έχω κάνει μέχρι τώρα. Πάντως όλα γίνονται, πώς να σου το πω, μέσα στην πορεία της καθημερινότητας και της ζωής. Γιατί μπορεί να σχεδιάζεις εσύ ότι εγώ θα κάνω αυτό και αυτό και αυτό και μετά να έρθει κάτι άλλο και κάτι άλλο. Μ' αρέσει σε αυτά να είμαι λίγο πιο αυθόρμητος για να είναι και πιο ουσιαστικά τα πράγματα και πιο ωραία. Αχ, τις λες που τα μεράκια δεν τελειώνουνε ποτέ. Τα παλιά χαμένα και τα νέα δεμότε. Αχ, τις λες που τα μεράκια δεν τελειώνουνε ποτέ. Στο πλωμά
χάρη θα τα πηγούμε με ουζάκι και με ζέ. Ανέμος, ανέμος, ανέμος θα γίνω και θα έρθω μέσα στο κρεβάτι σου να πω. Παρηγοριά μου, έρωτα μου δυνατέ, στη μοναξιά μου δεν θα γυρίσω ποτέ. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Χαρήκαμε που σε είχαμε κοντά μας. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια στην προσπάθεια που κάνετε στο σταθμό σας. Πολλές φορές στο ραδιόφωνο μόνιμα παίζει στο αμάξι 88,2 και κάνω και stories καμιά φορά και αυτά, γιατί παίζετε τραγούδια έτσι που είναι αμοιβαία, μ' αρέσουν στήριξη, πολύ. Αμοιβαία η στήριξη και των καλλιτεχνών πρέπει να είναι και των ραδιοφώνων. Έτσι. Φτάσαμε στο τέλος. Ήταν το πρώτο επεισόδιο από μια σειρά επεισοδιών για την προβολή των καλλιτεχνών της Λέσβου. Στο πρώτο επεισόδιο ήταν μαζί μας ο Πάνος Γαλινός και έπεται συνέχεια. Γεια σας. You don't